της ιστορικής τριλογίας «Στη δρόμη της καταιγίδας». Εγώ ονομάζομαι Αρθή Ροδοπούλου και είμαι επιμελήτρια εκδόσεων. Η επιμελήτρια του βιβλίου της Άννας. Και δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι μια κάποια αμηχανία με τόσα μάτια καρφωμένα πάνω μου, γιατί συνήθως εμείς οι επιμελητές εκδόσεων κάνουμε μια δουλειά μοναχική. Αν και στον χώρο που εργαζόμαστε δεν είμαστε ποτέ και καθόλου μόνοι, μιας που περιστοιχιζόμαστε από τους ήρωες των βιβλίων, βιώνουμε τα συναισθήματά τους, ακολουθούμε την πορεία της ζωής τους, ταξιδεύουμε μαζί τους. Και ένα τέτοιο ταξίδι λοιπόν, σε σοκάκια λωδινών καιρών, σε θάλασσες και σε στεριές, από το Χάντακα της Κρήτης στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ανδριανούπολη και πίσω στην Κρήτη, έζησα με το βιβλίο της Άννας, θα μου επιτρέψετε την οικειότητα, γιατί μέσα από τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα για το συγκεκριμένο βιβλίο, στις εκδόσεις Διόπτρα, επικοινωνήσαμε και σε άλλα επίπεδα, με αποτέλεσμα να αισθάνομαι πια ότι η Άννα είναι μια φίλη, μια αγαπημένη φίλη. Την ευχαριστώ για τις εμπειρίες που μου πρόσφερε σε αυτό το ταξίδι, για την εμπιστοσύνη της, μα πάνω απ' όλα για τη φιλία με την οποία με τίμησε. Ευχαριστώ και εσάς που είσαστε απόψε μαζί μας εδώ, στην Γενική Φιλοξενία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου και με τη συνεργασία του βιβλιοπωλείου, συγγνώμη, Βίλου, του κυρίου Γιάννη Φίλη. Να σας παρουσιάσω λοιπόν την Άννα, θα σας πει αυτή λίγα λόγια για τον εαυτό της και μετά θα ξαναλέμε για ένα ιστορικό, για ιστορική αναδρομή που θα γίνει με βάση αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα μου συγχωρήσετε λίγο τη φωνή μου. Είναι λίγο ταλαιπωρημένη. Είμαι η Άννα Γαλανού. Αυτό που βλέπετε είναι το 7ο βιβλίο, το πρώτο μιας τριλογίας. Θα την έλεγα η τριλογία εποχής. Θα ήταν άμετρο έπειτα, νομίζω, να πω ότι έγραψε ιστορικό βιβλίο. Εγώ δεν είμαι ιστορικός. Απλά μελέτησα πάρα πολύ για να γράψω αυτό το βιβλίο εποχής. Αναφέρεται στην Ενετοκρατία και στην Οθωμανική κυριαρχία του 16ου, μάλλον του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα. Οι πηγές μου είναι ιστορικές, όλες είναι δοκίμια και πραγματείες και διάφορα άλλα κείμενα, τα οποία διάβαζα επειδή ολόκληρα χρόνια και πάνω, για να μπορέσω να σας δώσω και το κλίμα της εποχής, αλλά και την ουσία των γεγονότων. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά για τους Οθωμανούς, για τους Τούρκους και για όλες από όλα αυτά τα πολύ σκληρά τα οποία υπέστη ο λαός μας. Ελάχιστοι γνωρίζουμε όμως τουλάχιστον λογοτεχνικά για τους Ελετούς. Θέλω να ξέρετε, πριν ξεκινήσει η περιουσία στο κλειδί και πριν η Ανθή, η κυρία Ροδοπούλου, σας βάλει στο κλίμα το ιστορικό εκείνης εποχής, ότι η κυριαρχία των Ελετών διήρκησε 458 χρόνια, ότι ήταν πάρα πολύ σκληροί κατακτητές, ότι όλα τα μνημεία τα οποία άφησαν πίσω τους είναι με πολύ αίμα φυτευμένα, όπως όλες φυσικά τις κατακτήσεις εδώ ένα παραπάνω, κάτι που αγνοούν πάρα πολύ στην Ελλάδα, και επίσης ότι είναι ίσως οι μοναδικοί κατακτητές για τους οποίους τουλάχιστον ο κρητικός λαός που υπέστη και την πιο βάναυση κατοχή και ειδικά ο πληθυσμός του Χάντακα, του Ηρακλείου δηλαδή και του Λασιθίου, αυτό ήταν ο Χάντακας εκείνα τα χρόνια, έκανε 27 επαναστάσεις. Να φανταστείτε ότι για τους Τούρκους δεν έκανε καμία, αλλά μόνο στους τέλους. Για τους Ελετούς ξεσηκώθησαν 27 επίσημα και 168 κινήματα. Αναφέρουν ιστορικές πηγές. Αυτά για το βιβλίο, θα πούμε παρακάτω κι άλλα. Η παρουσίαση θα γίνει με slides.
οι φωτογραφίες και οι πίνακες, μάλλον, είναι από το Βυζαντινό Μουσείο της Βενετίας, από το αρχαιολογικό, από το Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, από τη Βικελέ Βιοθήκη Ηρακλείου και από το Ιστορικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Είναι για προβολή, δεν είναι για παραγωγή ή για να κάνουμε βίντεο και να βγάλουμε χρήματα, όπως το λέμε. Δεν μπορεί και τη λέξη τώρα. Εμπορική κρίση. Εμπορική κρίση. Λοιπόν, εγώ είμαι Ανέγκα Λανού, γράφω από 8 χρονών. Γεννήθηκα στο Ηράκλειο, στο Πεζά, στην αγοριό του Ηρακλείου, με διπλή καταγωγή Κρήτη και Θράκη. Ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας της Ανατολικής Ρωμαϊκής, από την Αγαθούπολη, που ανήκει στην Βουλγαρία. Ξεκίνησα 8 χρονών, γράφοντας και περιγράφοντας πράγματα που έβλεπα, χωρίς ημερολόγιο. Δηλαδή, έκανα ένα, θα το πούμε έτσι, σαν να ήμουν παρατηρητής του εαυτού μου. Έβαζα τον εαυτό μου στην γεγονότα και έγραφα σε τρίτο πρόσωπο. Σε πολύ μικρή ηλικία, στο γυμνάσιο που μιλάμε, κάτι που είχα γράψει για το αναφοράς του Γκρέκο του Νίκο Καζαντζάκη, βραβεύτηκε σε ένα παγκρίτιο διαγωνισμό. Αυτό μου έδωσε μία όθηση ότι αυτά που γράφω ίσως αξίζει να τα δουν και κάποια άλλα μάτια. Επειδή είχα όμως μια φτωχή οικογένεια, δεν ήταν πλούσιος ο πατέρας μου, εργάτης ήταν, δεν είχα την πολυτέλεια να γράψω σαν δεύτερο, ας το πούμε έτσι, σαν να γράψω και να μην κάνω τίποτα, μόνο να γράψω, γιατί εγώ αυτό ήθελα βασικά. Έτσι λοιπόν σπούδασα, δούλεψα πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να σταματήσω ποτέ να γράφω. Πήρα και άλλες διακρίσεις και άλλα βραβεία, δεν είναι τίποτα. Αυτά, απλά να ξέρετε ότι τα βραβεία τότε που δινόταν και είχαν μια αξία, ήταν όταν έστελνες κάπου ένα έργο σου, δεν σε ήξερε κανείς και σε βράβευε γι' αυτό που έγραφες. Δεν είχε ούτε εκδοτικούς ήχους πίσω να σε στηρίζουν, ούτε ανθρώπους να σε εντρέπουν, ούτε φωτογραφίες σου στα ίντερνετ και οπουδήποτε. Έτσι λοιπόν αυτά και τα βραβεία για μένα αξίζουν πάρα πολλά, γιατί πραγματικά πήραμε ένα θεατρικό πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, ένα ποιητικό ή ένα ποίημα το οποίο υπάρχει σε 20 ποιητικές συλλογές και ανθολόγημα, ή ανθολόγια. Από τη φιλολογική στέγη πήρε ένα βραβείο πολύ καλό. Ένα διήγημα με αντίπαλο τη ζωή, το οποίο μπήκε σε διάφορες εφημερίδες τότε και διάφορες άλλες τώρα είναι διάφορες διακρίσεις. Όταν μεγάλωσα αρκετά και θεώρησα ότι είχα λύσει το βιοποριστικό μου, δηλαδή δεν κινδύνευα να μείνω νηστική, εν πάση περιπτώσει, είπα ότι ωραία, καλά, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα και έδωσε να εκτείνει και ένα δεύτερο βήμα. Έτσι λοιπόν έστειλε ένα από τα βιβλία μου σε 5 εκδοτικούς οίκους. Το έγκριναν, το ενέκριναν οι 4. Η μόνη που δεν το ενέκρινε είναι η Διόπτρα, που είμαι σήμερα. Έτσι λοιπόν το πρώτο μου βιβλίο βγήκε στην Οκεανίδα. Ένα μυθιστόρημα το οποίο σαν πρωτοεμφανιζόμενο, που δεν ήξερε στα γράμματα κανένας, εξετύπωσε 12.000 αντίτυπα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Με το δεύτερο βιβλίο το όνομά μου έτσι πήγε πιο ψηλά ακόμα και από εκεί και πέρα ακολούθησε μια πορεία η οποία με έφερε πολύ κοντά στον κόσμο. Επειδή μας φιλοξενεί η βιβλιοθήκη, θέλω να πω ότι σαν άνθρωπος και σαν συγγραφέας, εγώ στηρίζω το έργο των βιβλιοθηκών και των ανθρώπων που μοχθούν, και εγώ επειδή των βιβλιοθηκών είμαι, δεν είχα χρήματα που αγοράζω βιβλία, στη βιβλιοθήκη πήγαινα και έπαιρνα. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ διπλά την βιβλιοθήκη μας. Φιλοξενεί απόψε. Τη στηρίζω τις βιβλιοθήκες λοιπόν με βιβλία μου, επισκέψεις μου και με προβολή τους. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να πω ότι μπορώ και εγώ να συνεισφέρω κάτι μικρό για αυτούς τους ανθρώπους που χρόνια είναι στην αφάνεια και περιμένουν τις δωρεές του καθενός για να γεμίσουν τα ράφια τους. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν βλέπω κανένα μελάτη. Ποτέ δεν είδα κανέναν άνθρωπο σαν πελάτη. Σας βλέπω σαν αναγνώστες, σαν ανθρώπους οι οποίοι σκύβεται με αγάπη πάνω από το βιβλίο και αυτό για μένα είναι πραγματικά και συγκινητικό, αλλά και μια προοπτική. Διότι ακούμε και λέμε πολλά πράγματα. Όμως να ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος δεν διαβάζει,
Τον άνθρωπο δεν προχωράει τον εαυτό του λίγο κάτω. Δεν έχει πολλά πράγματα ούτε να δώσει ούτε να αφήσει. Αυτά θέλω να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσει, αν θέλω, την ιστορική δομή του πρώτου βιβλίου της τριλογίας. Και εδώ είμαστε να σας κάνω και την παρουσίαση. Όπως είδαμε, το βιβλίο διαδραματίζεται στο δεύτερο μισό ουσιαστικά του 16ου αιώνα, όταν στο χώρο της Μεσογείου, κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου, επικρατούν δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις. Από τη μια η γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας και από την άλλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά την άνοιξη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, ο Βυζαντινός πρίγκιπας Αλέξιος, για να εξασφαλίσει και πάλι την εξουσία στον έκπτωτο αυτοκράτορα και πατέρα του Ισαάκη, ο Άγγελο τον Β', διαπραγματεύεται την παραχώρηση της Κρήτης με τους αρχηγούς της 4ης Σταυροφορίας και την υπόσχεται στον Βονιφάτιο τον Μοφερατικό.